Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα τώρα στη δεύτερη κάλπη. Το γιατί απο... εσεί η αλήθεια είναι ότι έχετε μια σταθερή στάση διαχρονικά, ότι δεν μπαίνετε σε σωστά. κυβέρνηση. Σωστά, σωστά. Το έχουμε πει άλλωστε επανειλημμένα. Το, το λέω αυτό α... γιατί τονίστηκε και έμαθα τώρα λόγω τη απλή αναλογική. Το αποτέλεσμα του ΚΚΕ, κύριε Σιαδήμα και κυρία Ρέβη, ίσω είναι το μόνο θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτέ τι εκλογέ. Καμογέλασε αρκετό κόσμο, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη συνέπεια και τη σταθερότητα του ΚΚΕ στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ευστοχία αν θέλετε και με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα την αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή αλλά και έξω κυρίως από τη Βουλή στους χώρους εργασίας, στους δρόμους του αγώνα απέναντι σε μια κυβέρνηση της οποίας το πρόγραμμα ήταν λίγο πολύ γνωστό κύριε Σιαδήμα και πριν τις εκλογές ε, με οποιαδήποτε σύνθεση και αν αυτή γινόταν τελικά. Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε πολύ πρόσφατα και η αρινή έκθεση της Κομισιόν, οι οδηγίες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική κυβέρνηση για να διαλύσουν κάθε αμφιβολία, όχι μονάχα για το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης που αφορά 350 για παράδειγμα ακόμη προαπαιτούμενα για να εκταμιεύονται οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι μονάχα α, αποκλείεται μέχρι το 2029 οποιαδήποτε αύξηση στους μισθούς, στους κατώτερους μισθούς, λόγω προϋπηρεσίας αύξηση, μιλάμε για την κατάργηση ουσιαστικά των τριετιών για το πάγωμά του mm -hmm. από το 2012, και για την πράσινη μετάβαση και ούτω καθεξής. Δεν είναι μόνο γνωστό η, η, έκθεση αυτή της Κομισιόν, κύριε Σχεδίμα, δεν είναι έκανε γνωστό μονάχα το πρόγραμμα της κυβέρνηση, η οποία έρχεται, είτε αυτοδύναμη, είτε με, οποιαδήποτε άλλη, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά έκανε γνωστά και τα όρια τη αστική αντιπολίτευση. Τη αντιπολίτευση δηλαδή την οποία θα ασκήσουν σε αυτή την κυβέρνηση είτε το Πασόκ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια αντιπολίτευση εντό των τυχών. Επειδή τα κόμματα αυτά, όπω και η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, είναι κόμματα του συστήματο, είναι κόμματα που έχουν δεσμεύσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ο θα τα τηρήσουν. το μόνο κόμμα που δεν έχει τέτοιου είδους δεσμεύσει είναι το ΚΚΕ, γι' αυτό και είναι Εγγύηση για την αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση μπορεί να κάνουν και αυτά τα κόμματα, αλλά αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών των λαϊκών συμφερόντων θα κάνει μονάχα το ΚΠΚ. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθεί. Κύριε Δελή, τουλάχιστον όπω τα ακούμε εμεί, βάζετε τον προγραμματικό λόγο μπροστά και μακάρι να έχει μπει και αυτό και στην πρώτη φάση. Αν δεν το κάνουμε. Όταν έχει την αναλογική είναι και πώ θα κυβερνήσει. Αν δεν το κάνουμε. Ναι. Κυρία. Σωστά. Και με σοβαρότερου και τρίτο κόμμα στην Αττική και αυτό λέει πάρα πολλά και μάλιστα σε εργατικές και λαϊκές συνοικίες και με σημαντική, πολύ σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από εκεί προκύπτει και η αύξηση του κόμματος. Mm -hmm. Όμως ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για, την, και για τις τρίτες εκλογές, mm -hmm. γιατί mm -hmm. άρχισαμε να μιλάμε για τις τρίτες εκλογές, χωρίς να έχουν γίνει ενώ, έτσι, έτσι, έτσι. Χωρίς, όχι μόνο χωρίς να έχουν γίνει οι δεύτερες, αλλά χωρίς να είναι ανάγκη να γίνουν δεύτερες εκλογές. Το είπαμε τρίτες. από την πρώτη στιγμή. Για τι δεύτερε μέρε. Σε κανένα δεν συνεργαστεί εσεί. Και θα τα κατηγορεί και ο Διο Τσίπρα γι' αυτό. Θα σα απαντήσω, θα σα απαντήσω. Θα, μπορούσαν, θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση λοιπόν από τι πρώτε εκλογέ. Ποιοι. Ε, ανάμεσα στα κόμματα. Ξέρετε, οι κυβερνήσει συνεργασία γίνονται ανάμεσα σε κόμματα που τα προγράμματά του είναι συγγενικά. Είναι παραπλήσια, έχουν κοινή κατεύθυνση. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση αυτοί οι τρει. Κύριε Βελεμπή, μην το αναλώνουμε τώρα, Όχι. γιατί δεν το κάνανε. Όχι. Αυτά είναι περαισμένα, ξεχασμένα. Δεν Αυτό... Πάμε σε δεύτερε Αυτό... κάλπε και δεν το Εδώ κάνανε. Αυτό και όμως... πάμε σε τρίτες. Αυτό όμω, κυρία Ρεύ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει. Και το ότι επιλέγεται η λύση τη δεύτερη κάλπη και ενδεχομένω τη τρίτη είναι ένα συνεχόμενο εκβιασμό προκειμένου να λαιλατηθούν ψήφοι από τα μικρότερα κόμματα. Αυτή είναι όλη ε, η ουσία. Γιατί αυτή γιατί αυτοί είστε, ναι. Από εκεί και πέρα ο στόχο ο δικό μα είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, Γιατί όπω σα είπα και με την πρώτη μου τοποθέτηση, με βάση το πρόγραμμα τη επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα χρειαστεί η αντιπολίτευση που κάνει το ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Αξιόπιστη, σοβαρή και κυρίω επί